Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ζουμερό βίντεο θα έλεγα, όπου θα πούμε όλες τις τραγικές εμπειρίες πάνω στην καταπολέμηση της Βαρόα και τα λάθη που έχουν γίνει. Όλα αυτά τα χρόνια έχω εφαρμόσει πάρα πολλές μεθόδους, προσωπικά είμαι πάντα υπέρ των βιολογικών μεθόδων, οπότε έχω δοκιμάσει αρκετούς συνδυασμούς και σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τις ταινίες οξαλικού οξέως, το γαρίφαλο, το Βαρόου Μεντ, τη θυμόλη, το οξαλικό οξύ με ανστάλλαξη, με εξάγνωση, αλλά και χημικά σκευάσματα όπως η αμυτράζ, το βαροστόπ και άλλα διάφορα που κυκλοφορούν. Θέλω μέσα σε αυτό το βίντεο να σας πω όλη την εμπειρία μου συνοπτικά, όλα τα κακά που μπορεί να συμβούν με αυτά τα σκευάσματα και τα λάθη που μπορεί να κάνει ο μελισσοκόμος, και πάμε να ξεκινήσουμε από το πρώτο, τις ταινίες οξαλικού οξέως. Σας έχω μιλήσει και σε προηγούμενο βίντεο για τη γνώμη μου πάνω στις ταινίες οξαλικού οξέως. Θεωρώ ότι είναι η πιο αποτελεσματική βιολογική μέθοδος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική μέθοδος που είναι βιολογική και την εφαρμόζουν και επαγγελματίες μελισσοκόμοι που δεν ασκούν βιολογική μελισσοκομεία. Αυτό κρατήστε το, εφόσον αυτή η μέθοδος είναι μια μέθοδος που δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα στο μέλι, μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε στιγμή στα μελίσια. Αυτό είναι που μου λένε και οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι, ότι π.χ. αν πρέπει να γίνει τρίγος, τότε η ταινία οξαλικού οξέως είναι η ιδανική λύση για την καταπολέμηση της Βαρόα. Ενώ άλλοι κάνουν και συνδυασμούς με το οξαλικό οξύ και διάφορα άλλα σκευάσματα. Εγώ προσωπικά έχω χρησιμοποιήσει τις ταινίες οξαλικού οξέως πάρα πολλές φορές στα μελίσια μου, τις έχω δοκιμάσει και καλοκαίρι και χειμώνα και φθινόπωρο και έχω συγκεντρώσει και εμπειρίες από άλλους μελισσοκόμους. Το αρνητικό, όλοι με ρωτάτε ποια είναι τα αρνητικά όσον αφορά τις ταινίες οξαλικού. Το χειρότερο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί με τις ταινίες οξαλικού οξέως είναι να τις βάλουμε σε μία μεριά στο μελίσι και επειδή ενοχλεί το μελίσι η παρουσία της ταινίας, οι μέλισσες να μετακινηθούν στο μπροστινό μέρος της κυρίθρας. Για παράδειγμα, αν βάλουμε τις ταινίες από τη μία μεριά, οι μέλισσες πάνε από την άλλη, ενώ αν κάνουμε το αντίθετο, οι μέλισσες έχουν την τάση να απομακρύνονται από τις ταινίες. Αν αυτό το χειμώνα, παιδιά, συμβεί, δηλαδή βάλουμε τις ταινίες και το μελίσι σφαιρώσει στην άλλη πλευρά της κυψέλης, τότε όπως είναι φυσικό να καταλάβουμε, η καταπολέμηση της Βαρόα δεν θα φτάσει το 95% που λένε οι έρευνες, αλλά το 60% μπορεί και παρακάτω. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το βασικό πρόβλημα που έχουν οι ταινίες και με ρωτάτε όλοι εσείς οι μελισσοκόμοι. Αν ένα μελίσι απομακρυνθεί από τις ταινίες, είναι φυσικό ότι δεν θα θεραπευτεί σωστά. Γι' αυτό, όταν βάζουμε τις ταινίες, παιδιά, τις βάζουμε σε σφιγμένα μελίσια, ούτως ώστε να μην μπορεί να πάει κάπου το μελίσι, να είναι δηλαδή στις κυρίθρες γεμάτο ο πληθυσμός, οπότε να κουμπάνε οι μέλισσες επάνω στην ταινία και να έχουμε την μέγιστη δυνατή καταπολέμηση. Το δεύτερο που αναφέρεται σαν πρόβλημα για τις ταινίες οξαλικού οξέως είναι ότι τις τρίβουν και τις τρώνε οι μέλισσες. Αν οι ταινίες μπουν σε ένα πολύ δυνατό μελίσι και συγκεκριμένα σε περίοδο που το μελίσι είναι στη φούρια του, δηλαδή έχει ανάπτυξη, έχει πολύ πληθυσμό, πολύ γόνο, τότε αυτό το μελίσι, επειδή έχει δύναμη, μπορεί να τρύψει τις κερίθρες, μπορεί να τρύψει τις ταινίες πολύ πιο γρήγορα και να βρούμε μέσα σε 10-15 μέρες τριμμένες τις ταινίες στο κάτω μέρος του μελισσιού. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορούμε να βάλουμε νέες ταινίες αν αυτές έχουν καταστραφεί πολύ νωρίς. Στα σημεία εννοείται που καταστράφηκαν, γιατί συνήθως αυτό γίνεται στο κέντρο του μελισσιού και όχι εκεί που δεν είναι τόσο πυκνός ο πληθυσμός. Επίσης, ένα τρίτο πρόβλημα είναι όταν οι μελισσοκόμοι δεν στραγγίζουν καλά τις ταινίες που φτιάχνουν οι ίδιοι με γλυκερίνη και οξαλικό οξύ. Οι μέλισσες παίρνουν παραπάνω ουσία από όσο πρέπει και μπορεί να υπάρξουν και απώλειες σε μέλισσες όσες ακουμπήσουν πάρα πολύ γλυκερίνη επάνω τους. Τώρα, σαν μια γενική εικόνα της μεθόδου, παιδιά, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές αν εφαρμοστούν σωστά όπως σας είπα, δηλαδή να μπουν ανά δύο πλαίσια σε σφιγμένα μελίσια, τότε έχουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Από προσωπική πείρα, δεν πιστεύω ότι θεραπεύει το 95% που λένε οι ερευνητές και τα πανεπιστήμια. Πιστεύω ότι θεραπεύει γύρω στο 90%, κάπου εκεί το κόβω από την προσωπική μου εμπειρία. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι για να θεραπευτούν σωστά και πολύ αποτελεσματικά τα μελίσια μας, πρέπει να ακολουθήσουμε τους βασικούς κανόνες που μας λένε για την εφαρμογή της μεθόδου οι ερευνητές. Πάμε στην επόμενη μέθοδο που με ρωτάτε πάρα πολύ μελισσοκόμοι, το γαρίφαλο. Είναι μια νέα μέθοδος σχετικά που τώρα πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει στο ίντερνετ. Από προσωπική εμπειρία που έψαξα για το θέμα, έχω δει ότι το γαρίφαλο σαν εθέριο έλαιο καταπολεμά πολύ περισσότερο τη Βαρόα από οποιαδήποτε άλλη ουσία. Είναι αποτελεσματικό, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι με την ενστάλλαξη δεν μπορούμε να έχουμε την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, προσωπικά πιστεύω ότι αν μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να το εξαχνώσουμε, δηλαδή να το δημιουργήσουμε ατμό μέσα στο μελίσιο, ώστε να μην έρθει
σε τόσο μεγάλη επαφή με τον γαρίφαλο, τότε θα έχουμε ακόμη υψηλότερα αποτελέσματα. Επίσης, κάτι που συνιστώ σε μελισσοκόμους και είναι προσωπική μου εμπειρία, είναι ότι αν κάποιος έχει σκοπό να εφαρμόσει γαρίφαλο στα μελίσια του, καλό είναι να μην το κάνει όταν έχει πολύ βαριά προσβολή στα μελίσια ή όταν είναι σε μια δύσκολη φάση συσσαγωγικά. Γενικά το γαρίφαλο εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι για ένα καλό ξελάφραμα στα μελίσια και δεν έχω κανένα λόγο να το κατηγορήσω. Υπάρχουν και άλλα εθέρια έλαια που θα πρέπει να βγουν στην επιφάνεια και που έχουν πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα απέναντι στη βαρώα και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε στο μέλλον. Επόμενο σκεύασμα είναι το VaroMed. Είναι ένα καινούριο, είναι η εξέλιξη του Hive Clean, αν θυμάστε. Αυτό που είχαμε αναλύσει σε πολλά βιντεάκια. Είναι ένα σκεύασμα το οποίο κάνουμε ενστάλλαξη στα μελίσια. Το συγκεκριμένο σκεύασμα το έχω δοκιμάσει. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα για ενστάλλαξη. Αλλά όπως σας είπα, αυτά τα σκευάσματα είναι για ένα πολύ καλό ξελάφρωμα. Όλα τα βιολογικά, εγώ θεωρώ ότι είναι για ένα πολύ καλό ξελάφρωμα. Το VaroMed μπορεί να γίνει με επαναλήψεις, δηλαδή να εφαρμόσουμε και μία και δύο και τρεις και τέσσερις επαναλήψεις. Οπότε αυτό είναι ένα συμπέρασμα ότι έχουμε και υψηλότερα αποτελέσματα για τη μέθοδο με την ενστάλλαξη. Ενώ συγκριτικά π.χ. με ενστάλλαξη οξαλικού οξέως επιτρέπεται μόνο μία φορά, άρα και μικρότερη αποτελεσματικότητα. Την μέγιστη αποτελεσματικότητα την πετυχαίνουμε με τις επαναλήψεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι να το εμπεδώσετε, παιδιά. Επόμενο σκεύασμα είναι η θυμόλη. Νομίζω ότι οι περισσότεροι μελισσοκόμοι συζητούν για τη θυμόλη και για την καταπολέμηση της βαρώα. Εγώ προσωπικά σε σεμινάριο που είχα παρακολουθήσει, η δραστικότητα της θυμόλης είναι αμφισβητούμενη, δηλαδή δεν θεωρούν όλοι οι μελισσοκόμοι ότι έχει αποτελέσματα στα μελίσια και συγκεκριμένα σε σεμινάριο με πολύ σοβαρούς ερευνητές, παιδιά, είχαν πει ότι η θυμόλη δεν είναι και τόσο αθώα όπως φαίνεται στα μελίσια. Εγώ προσωπικά, επειδή οι τροφές που κυκλοφορούν στο εμπόριο, παιδιά, πολλές περιέχουν θυμόλη μέσα, εγώ προσωπικά έχω βάλει πολλές φορές τα μελίσια. Η προσωπική μου εμπειρία και η γνώμη είναι ότι η θυμόλη μπορεί να βοηθήσει σε ένα μικρό βαθμό τόσο για την οζεμίαση όσο και τη βαρώ, εννοείται όμως όχι για θεραπεία, δηλαδή για ένα μίνι ξελάφρωμα, σε περιόδους που δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλη θεραπεία. Επόμενο είναι το οξαλικό οξύ με ενστάλλαξη, το οποίο εφαρμόζεται το χειμώνα σε ξεγωνιασμένα μελίσια και θεωρείται ότι έχει μια αποτελεσματικότητα που μπορεί να φτάσει από 60% έως και 90%. Η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι η αποτελεσματικότητα ζήτημα να είναι 60%, γιατί έχω δει ότι η βαρώα δεν θεραπεύεται όπως πρέπει και ο μόνος τρόπος να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την μέθοδο οξαλικό οξύ με ενστάλλαξη για να έχουμε αποτελέσματα είναι να τα συνδυάσουμε με κάποιο άλλο δραστικό σκεύασμα, όπως π.χ. αμυτράζ ή κάποιο άλλο σκεύασμα. Τότε η αποτελεσματικότητα ανεβαίνει κατακόρυφα και δεν έχει παρατηρηθεί ότι το ένα σκεύασμα επηρεάζει το άλλο, οπότε έχουμε πολύ ψηλά αποτελέσματα. Όπως θα καταλάβετε, σας έχω μαζέψει όλη την εμπειρία αυτή τη στιγμή και σας λέω. Οπότε πάμε στο επόμενο, οξαλικό οξύ με ξάχνωση. Αυτό είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος, πάρα πολύ ψηλή αποτελεσματικότητα θα έλεγα. Απλώς εγώ σαν μελισσοκόμος δεν την έχω δοκιμάσει, οπότε δεν μπορώ να σας πω και τρόπο που να την εφαρμόσετε ή κάτι άλλο, παιδιά. Πάμε τώρα στα χημικά σκευάσματα, αυτά που χρησιμοποιούνται, και θέλω να σας πω και εδώ τα αρνητικά που μπορούν να γίνουν στα μελισσιά. Ξέχασα να σας πω, το οξαλικό οξύ με ενστάλλαξη, να ξέρετε ότι είναι η πιο επικίνδυνη μέθοδος όταν έχουμε μελίσσια προσβεβλημένα από νοζημίαση ή βαριά προσβεβλημένα από βαρό. Μπορούμε να τα ξεκάνουμε εύκολα με αυτήν την ενστάλλαξη, εφόσον το οξαλικό είναι αρκετά τοξικό και για τις μέλισσες, αλλά πολύ περισσότερο για τη βαρώα. Καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω ότι επηρεάζει και λίγο τις μέλισσες το οξαλικό οξύ. Πάμε στα χημικά τώρα, τα αρνητικά που θα θέλατε να ακούσετε σίγουρα. Για το βαροστόπ ακούγονται από τους περισσότερους μελισσοκόμους αυτή τη στιγμή ότι δεν δουλεύει πλέον. Το βαροστόπ, να ξέρετε, έχει την ίδια δραστική ουσία με το Bivarol που είναι εγκεκριμένο από την Bayer. Το βαροστόπ είναι εγκεκριμένο στην Βουλγαρία και όχι στην Ελλάδα. Αλλά εγώ θα σας μιλήσω για τη δραστική ουσία, τη φλουμεθρίνη που υπάρχει μέσα σε αυτό το σκεύασμα, και πλέον δεν είναι καθόλου δραστική. Συγκεκριμένα υπάρχουν και αναφορές ότι είναι 300 φορές χαμηλότερη η δραστικότητά της σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι τα μελίσσια για να θεραπευτούν ίσως και να χρειάζεται διπλή ή τριπλή δόση από ό,τι χρειάζονταν πριν λιγότερα χρόνια. Επομένως, το βαροστόπ άκυρο για τα μελίσσια, κατά τη δική μου γνώμη, δεν το ξαναβάζω εγώ με όλα αυτά που έχω ακούσει.
Η αμυτράζ τώρα. Η αμυτράζ ίσως είναι η χημική ουσία με την περισσότερη ζήτηση και διασημότητα αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλοί μελισσοκόμοι εφαρμόζουν αυτή τη θεραπεία. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η αμυτράζ είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή λύση όταν έχουμε μελίσια βαριά προσβεβλημένα από βαρώα ή καινοζημίαση ή αδύναμα μελίσια γενικότερα, μικρά μελισσάκια τα οποία θέλουμε να τα ξεχειμονιάσουμε. Η αμυτράζ, επειδή δεν επηρεάζει σχεδόν καθόλου τον πληθυσμό, αν εφαρμοστεί με τη σωστή δοσολογία, μπορούμε να έχουμε υψηλά αποτελέσματα. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω ότι είναι προβλήματα με την αμυτράζ έχουν δημιουργηθεί επίσης. Οι μελισσοκόμοι έχουν κάνει υπερδοσολογίες, πράγμα που οδήγησε και σε απώλεια σε βασίλισσες και σε απώλεια και απώλεια σε πληθυσμό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ παλιότερα είχα φτιάξει ταινίες με ηλιέλαιο και αμυτράζ, τακτικ που κυκλοφορούσε τότε. Είχα φτιάξει τις ταινίες, δεν τις τράγγισα καλά, τις έβαλα στα μελίσια και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χαθούν πάρα πολλές μέλισσες από το λάδι που ακουμπούσαν πάνω. Εντάξει, δεν έχουν όλοι την μέγιστη εμπειρία για να το κάνουν σωστά και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να κάνει κάποιος λάθος. Οπότε ένας νέος μελισσοκόμος καλό είναι να μην φτιάχνει μόνος του και να κάνει πειράματα. Και αν είναι αποφασισμένος να κάνει κάποιο πείραμα, ας το κάνει πρώτα σε λίγα μελίσια και να μην θυσιάσει ολόκληρο το μελισσοκομείο του και στην επόμενη χρονιά αρχίζει να κάνει έξοδα για να αγοράσει καινούργια μελίσια. Νομίζω πως συνοπτικά αυτά είχα να σας πω. Σίγουρα θα γίνουν και άλλα βιντεάκια πάνω στο θέμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου στα σχόλια οποιαδήποτε απορία έχετε πάνω στην μελισσοκομεία, στις απορίες πάνω στις μεθόδους κλπ. Και εμείς θα τα πούμε, παιδιά, πάρα πολύ σύντομα. Κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας, ένα like στο βίντεο και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Γεια σας.